Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι αυτό που εξαγγέλθηκε από την πολιτική προστασία αναφορικά με τη λειτουργία των επιχειρήσεων στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή η αναστολή της λειτουργίας τους για σήμερα και αύριο, δεν αποτελεί αργία. Μη φαντάζεται κανείς ότι όποιος απασχοληθεί στις υπηρεσίες που εξαιρούνται και που ουσιαστικά είναι οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα στους κλάδους που μπορούν να λειτουργούν στη διάρκεια Κυριακής ή αργίας, αυτοί οι εργαζόμενοι λοιπόν μη φαντάζονται ότι θα πάρουν 75% στο μεροκάματο που θα δουλέψουν. Ξεκαθαρίζουμε ότι όταν ένας εργαζόμενος δεν μπορεί να προσέλθει στη δουλειά του λόγω ανωτέρας βίας όπως είναι η χιονόπτωση, φυσικά του οφείλει το μισθός. Όταν ο εργοδότης δεν μπορεί να λειτουργήσει στην επιχείρησή του επειδή ουσιαστικά η χιονόπτωση εμποδίζει την διαδικασία αυτή, φυσικά και δεν οφείλει το μισθός. Όλα αυτά όμως δεν ισχύουν στις περιπτώσεις των 6 περιοχών που ανακοίνωσε η πολιτική προστασία, όπου εκεί έχουμε αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων και άρα ισοδυναμεί τινή τρόπο με ένα καθεστώς αργίας για τους εργαζόμενους. Τέλος, μια επιχείρηση σε αυτές τις περιοχές που κανονικά μπορεί να λειτουργήσει στη διάρκεια των αργιών, παραδείγματος χάρη ένα φαρμακείο, εφόσον δεν κατέστη εφικτό να λειτουργήσει τεχνικά, υπάρχει πολύ χιόνι στην είσοδο για παράδειγμα, δεν σημαίνει ότι θα καταβάλει τους μισθούς στους εργαζόμενους.